Η τελετή των εγγενείων του 42ου Φεστιβάλ Ολύμπου 2013 έγινε στο Κέντρο Μεσογειακών Ψηφιδωτών του Δίου με την παρουσίαση των φετινών εκδηλώσεων από τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων του οργανισμού κ. Νίκου Πασχαλούδη. Παίρνοντας το λόγο, ο πρόεδρος του οργανισμού Φεστιβάλ Ολύμπου κ. Γρηγόρης Παπαχαριστός τόνισε πως για 2 μήνες η καρδιά της Πιερίας θα χτυπά δυνατά και θα τροφοδοτεί τον τόπο με τις αξίες του πολιτισμού. Το Φεστιβάλ Ολύμπου ανοίγει σήμερα τις πύλες του για 42η συνεχή χρονιά. Για 2 μήνες η καρδιά της Πιερίας θα χτυπά δυνατά και θα τροφοδοτεί με τις αξίες του πολιτισμού όλους εκείνους που θα βρεθούν στο αρχαίο θέατρο του Δίου, στο κάστρο του Πλαταμόνα, στα αρχαία Λίβυθρα, στο βυζαντινό ναό της Παναγίας στην Κοταριώτισσα, στο ρέμα της Αγίας Τριάδας στον Όλυμπο, στο κέντρο των Μεσογειακών Ψηφιδωτών, στο αγενέρι του Αρχαιολογικού Πάρκου του Δίου. Όλους εκείνους που θα συμμετέχουν στις νυχτερινές μουσικές και θεατρικές μυσταγωγίες του καλοκαιριού, κάτω ελπίζουμε από τον ένα στροπιαρικό ουρανό, υπό τα βλέμματα των Ολύμπιων Θεών και την αόρατη συνοδεία των Πιερίδων Μουσόλων. Μήνυμα συναδέλφωσης και συνεργασίας σε ολόκληρη τη γη στέλνει η δάδα φωτός και πολιτισμού που άναψε στο Δίον στο πλαίσιο του 42ου Φεστιβάλ Ολύμπου, υπογράμμισε ο κύριος Παπαχρήστος. Φίλες και φίλοι, απόψε εδώ στο Δίον, την ιερή πόλη των αρχαίων Μακεδόνων, ανάβει ακόμα μια φορά η δάδα του φωτός και του πολιτισμού. Στέλνοντας μήνυμα συναδέρφωσης, συνεργασίας απανταχού της γης. Σήμερα, μια μακρινή χώρα με σπουδαία ιστορία και πολιτισμό, η Νορβηγία, ανταποκρινόμενη στο πολιτιστικό κάλεσμα του Φεστιβάλ Ολύμπου, προσθέτει ένα ακόμα συντηρητικό κρίκο στους ήδη υπάρχοντες της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Ρωσίας, που προηγήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Ευελπιστούμε πως με τον χρόνο οι κρίκοι αυτοί θα γίνουν μια τεράστια αλυσίδα που θα συνδέει όχι μόνο τους πολιτισμούς, αλλά και άλλες πτυχές της ζωής των χωρών αυτών. Με ιδιαίτερη λοιπόν χαρά, καλωσορίζουμε στην όμορφη παρέα μας τη φίλη και αγαπητή χώρα, την Νορβηγία. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Μακεδονίας και Θράκης, κ. Θεόδωρος Καράογλου, τόνισε ότι το φεστιβάλ αποτελεί μια αξιομνημόνευτη πολιτιστική αναφορά και έναν από τους κορυφαίους πολιτισμικούς θεσμούς στην Πιερία, στη Μακεδονία και γενικότερα σε ολόκληρη τη χώρα. Στις δύσκολες εποχές που βιώνουμε ως λαός, έχουμε ανάγκη να ακουμπάμε σε ορισμένες σταθερές αξίες. Και αναμφισβήτητα, ο πολιτισμός είναι μία από αυτές. Έτσι λοιπόν, αποδέχθηκα με ιδιαίτερη χαρά την τιμητική πρόσκληση να παρευρεθώ και να χαιρετήσω την επίσημη έναρξη του 42ου Φεστιβάλ Ολύμπου, το οποίο επί 4 και πλέον δεκαετίες αποτελεί μια αξιομνημόνευτη πολιτιστική αναφορά και έναν από τους κορυφαίους πολιτιστικούς θεσμούς στην Πιερία, τη Μακεδονία, αλλά και γενικότερα θα έλεγα σε όλη τη χώρα. Σε μια αταλάντευτη διαδρομή 42 χρόνων, το φεστιβάλ αναδύθηκε σε πυρήνα πολιτισμού και πηγή πνευματικού αλλά και οικονομικού πλούτου για τον τόπο. Ανέδειξε σπουδαίες μορφές του πνεύματος και της σκέψης, ξέφυγε από τα στενά όρια ενός λαμπρού πολιτιστικού γεγονότος που διεξάγεται κάθε καλοκαίρι και χρόνο με τον χρόνο εξελίσσεται σε ένα πόλο ανάπτυξης και πολιτιστικής δημιουργίας στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Και αυτό είναι αναμφισβήτητα ένα επίτευγμα που το κατάφεραν όλοι όσοι εργάστηκαν και εξακολουθούν να εργάζονται σκληρά με αυταπάρνηση και ξεχωριστό πάθος για την υλοποίηση αυτού του σπουδαίου θεσμού. Η ανεξάρτητη θέληση αυτών των ανθρώπων δημιούργησε την λαμπερή 40χρονη πορεία του φεστιβάλ και εγγυάται την εξίσου πετυχημένη του πορεία στο μέλλον με την υλοποίηση ακόμη περισσότερων εκδηλώσεων κορυφαίας ποιότητας. Παράλληλα, ο Υπουργός τόνισε πως η συνάντηση αυτή αποτελεί ανάδειξη των δυνάμεων του ελληνικού και νορβηγικού πολιτισμού. Παράλληλα, με την εξωστρέφειά του, το Φεστιβάλ Ολύμπου υπηρετεί αξίες του πολιτισμού, της κοινωνικής ανάπτυξης αλλά και της φιλίας μεταξύ των λαών. Με αφορμή το γεγονός ότι η τιμόμενη χώρα φέτος είναι η Νορβηγία, εδώ, δίπλα στο περίφημο μυθικό βουνό του Ολύμπου, η φήμη του οποίου είναι γνωστή στα πέρατα της Οικουμένης, ο ελληνικός πολιτισμός συναντά τον νορβηγικό, ενώνοντας τις δυνάμεις τους και αναδεικνύοντας την κοινή ευρωπαϊκή πολιτιστική μας ταυτότητα. Με αυτόν τον τρόπο, οι Έλληνες γνωρίζουν το φίλο λαό της Νορβηγίας και οι Νορβηγοί γνωρίζουν τούτη την ευλογημένη γη με τις υπέροχες φυσικές ομορφιές, την ανεξάρτητη ιστορία και βεβαίως την προαιώνια ξένια φιλοξενία. Τέλος, ο πρέσβης της Νορβηγίας στην Ελλάδα, κύριος Σιόρ Λάρσεν, αφού ευχαρίστησε για την τιμή να είναι η Νορβηγία η τιμόμενη χώρα στο Φεστιβάλ Ολύμπου, αναφερόμενος στα γεγονότα που παρουσιάζονται και έχουν σχέση με την νορβηγική παράδοση, είπε ότι είναι ένα αποτέλεσμα στενής συνεργασίας της πρεσβείας, του Νορβηγικού Ινστιτούτου και του Φεστιβάλ Ολύμπου. Our aim as Scotch of Honor is not only to present Norway to the visitors,
of the festival, but to a series of cultural events to open for more dialogue and more contact between our countries. Culture transcends borders, and this will hopefully generate more bilateral interest and more contact. Ο σκοπός μας, εστιμόμενη χώρα, δεν είναι μόνο να δώσουμε την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν τον πολιτισμό της Νορβηγίας, αλλά είναι ακόμη κάτι παραπάνω. Να ανοίξει τη δίωδο για μεγαλύτερη συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες. There are many good reasons to explore and hopefully expand the relationship between Pyria and Norway. Υπάρχουν πάρα πολλοί σοβαροί λόγοι για να εξερευνήσουμε και να επεκτείνουμε τη συνεργασία ανάμεσα στη Πυρία και την Νορβηγία. There are geographical similarities, as the peoples are strongly connected to beautiful nature and that the lives and traditions are closely linked to the mountains and to the sea. Υπάρχουν γεωγραφικές ομοιότητες ανάμεσα στους δύο λαούς. Επίσης, υπάρχει η σχέση των λαών με τη θάλασσα, με το βουνό. During the Olympus Festival, visitors may also discover that Pyria and Norway both have a rich mythology, a strong love for music and dance, and that the peoples have traveled the seas for centuries. Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Ολύμπου, έχουμε αντιληφθεί ότι οι δύο λαοί έχουν μεγάλη αγάπη για την μυθολογία, την τέχνη, τον χορό και ότι και οι δύο λαοί έχουν ταξιδέψει σε όλες τις θάλασσες ανά τον κόσμο. Αναμνηστικό δώρο παρέδωσε στον Νορβηγό πρέσβη ο πρόεδρος του οργανισμού Φεστιβάλ Ολύμπου, ενώ το δώρο ανταπέδωσε και ο πρέσβης. Παράλληλα, όσοι παραβρέθηκαν στο χώρο του Κέντρου Μεσογειακών Ψηφιδωτών είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παραδοσιακά νορβηγικά χορευτικά δρόμενα και να απολαύσουν παραδοσιακή νορβηγική μουσική. Στο πλαίσιο των εγγενείων εγγενιάστηκε τριπλή έκθεση φωτογραφίας ζωγραφικής με τη συμμετοχή των καλλιτεχνών Δήμητρα Ζηρού, Νάτσα Μάρκα και Γιάννη Σκουλά. Και οι τρεις καλλιτέχνες μετέφεραν το κοινό σε τόπους μακρινούς, την Νορβηγία, το Όσλο, τα Περίχωρα. Το κοινό είχε τη μοναδική ευκαιρία να συνομιλήσει με τους καλλιτέχνες, να πάρει απαντήσεις, να κατανοήσει τα έργα και την πρόθεση των δημιουργών, να δει τι κρύβεται πίσω από τους πίνακες, να μάθει μια ιστορία και ένα μύθο για κάθε έργο. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 31 Αυγούστου.